Επαφίλη. Κάπως στην Νορβηγία. Που συμμετείχε. Θέλει το λόγο, κύριε Επαφίλη. Όχι, να μου ζητήσει το λόγο. Αν δεν είναι το λόγο, θα το δώσουμε. Δεν αρνηθήκαμε. Πληρώνει ο ελληνικός λαός. Ποια άμυνα της χώρας εξυπηρετείται. Στη Μαύρη Θάλασσα, ποια άμυνα. Στον Περσικό, σε χίλια τόσα. Δεν θα μας λέτε εμάς αφοπλισμός. Εμείς έχουμε ξεκάθαρη άποψη. Εσείς αφοπλίζετε τη χώρα. Γιατί τη στέλνετε για καταναλώνετε όπλα, πυρομαχικά τα πάντα στις αποστολές του ΝΑΤΟ. Εμείς θέλουμε και το έχουμε πει επανειλημμένα, το ξέρει και ο Ναύαρχος. Εμείς λέμε ότι οι εξοπλισμοί, πέρα από τότε δεν πρέπει να είναι μονομερείς. Γιατί σε μια περίπτωση πολέμου σου κάνουν εκβιασμό. Τελικά πόσα λεπτά θέλετε να μιλήσετε, κύριε Παπαφίλη, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Πέστε μου. Να το μεταφράσω την πρώτη. Ωραία, θέλετε λοιπόν ένα-δύο λεπτά να πάρω το λόγο, να σα δώσω το λόγο. Ωραία, ναι, ναι. Ωραία, για δύο λεπτά έχει το λόγο. Πέστε μου. Ένα λεπτό. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, εμείς λοιπόν λέμε πρώτον ότι δεν πρέπει να είναι μονομερείς και να ελέγχονται. Γιατί ελέγχονται. Από τη Lockheed, ελέγχονται από την Dassault, ελέγχονται από άλλου, παντού. Τα ξέρετε αυτά. Σύγχρονη τεχνολογία είναι. Πρέπει να είναι, διαφορετικές. Από διαφορετικές πηγές. Πάντα. Γιατί σου κάνουν εκβιασμό και στα ανταλλακτικά και σε μια σειρά άλλα πράγματα. Σε μια περίπτωση κρίσης που εσείς εδώ που υμνείτε το ΝΑΤΟ. Ο κίνδυνος είναι εξ Ανατολών, λέμε, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Και αυτές τις κουβέντες εγώ να τις πάρετε πίσω για αφοπλισμό. Το να έχεις μια διαφορετική άποψη τι όπλα και από πού θα παίρνεις και ότι αποκλειστικό ρόλος των όπλων πρέπει να είναι η υπεράσπιση των συνόρων, της κυριαρχίας κλπ. Αυτό δεν είναι αφοπλισμός. Αυτό είναι, είναι πρόταση και πολιτική και πρακτική. Γι' αυτό να το πάρετε πίσω αυτό.